Επίθεση με ντρόουν στη ρωσική Πολυσταυρούπολη φέρεται να πραγματοποίησαν την 5η Ουκρανή, ένα 24 ώρο μετά την επίθεση στο Κρεμλίνο, η ουκρανη Ουκρανή, ένα 24ωρο μετά την επίθεση στο Κρεμλίνο, η οποία είχε ως στόχο τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί με τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν τα τελευταία 24 ώρα όλο ένα και περισσότερες επιθέσεις με ντρόουνς. Ενώ την Δετάρτη είχαμε και μια απόπειρα διείσδυση στην περιοχή Ζαπορίζια, η οποία ποθήθηκε από τους Ρώσους όπως φαίνεται σε πολλά βίντεο από την Ουκρανική επίθεση στην πόλη Σταυρούπολη, τυλίχθηκε στις φλόγες μια δεξαμενή καυσίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πέμπτη ρωσική δεξαμενή καυσίμων που δέχεται χτύπημα τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί επίθεση στη Σεβαστούπολη στις 29 Απριλίου, στη Βόλυνα στις 3 Μαΐου, ενώ την Τετάρτη είχαμε επιθέσεις στο Κράσνονταρ και στο Νοβοσαχτίνσκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις γίνονται όλο και πιο βαθιά στα ρωσικά εδάφη, όπως φαίνεται και στο χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ούτε οι Ουκρανοί έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ και από τη Μόσχα υπάρχει σύγεια σύρμάτου.